Έως και 30% των αποδοχών τους μπορεί να χάσουν 600.000 υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν. Η μετενέργεια των συμβάσεων αυτών λήγει σε 3 μήνες, μέσα στους οποίους θα πρέπει να έχει υπογραφεί νέα κλαδική σύμβαση. Αλλιώς, η μόνη επιλογή είναι η ατομική ή επιχειρησιακή σύμβαση. Λήγουν οι συμβάσεις τραπεζικών, ναυτιλιακών υπαλλήλων, εργαζομένων σε δικηγορικά γραφεία, στην καπνοβιομηχανία, αλλά και σε μια σειρά ειδικοτήτων στη βιομηχανία. Συνολικά λοιπόν λήγουν οι συμβάσεις 42 ειδικότητες. Εάν δεν υπογραφούν νέες κλαδικές συμβάσεις, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν τους μισθούς στα όρια της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το αργότερο, μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες, θα είναι έτοιμο το σχέδιο της κυβέρνησης για τις ρυθμίσεις καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, όπως είπε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Κορδάς. Εντολές να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς ακινήτων, στον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών, καθώς και να ενημερώσουν συνυπόχρεους και κληρονόμους, αλλά και να αξιοποιήσουν κάθε διάταξη που προβλέπει ο νόμος για την ίσπραξη λήξη πρόθεσμων χρεών, θα δώσει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται οι εφορίες να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους οφειλέτες για τη διευθέτηση των χρεών τους, ενώ θα γίνεται και ενδελεχής έρευνα για τον εντοπισμό των συνυπόχρεων προσώπων, τα οποία θα μπορούσαν να καταβάλουν το φόρο αντί του πρωτοφυλέτη. Στην εγχώρια αεροπορική αγορά αναμένεται να επιστρέψουν τα υδροπλάνα που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε καθεστώς αναγκαστικής προσθαλάσσωσης. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης περιλάμβανε αρχικά ρυθμίσεις για τα υδατοδρόμια, οι οποίες όμως αφαιρέθηκαν, καθώς το αρμόδιο Υπουργείο αποφάσισε μετέπειτα τη δημιουργία ξεχωριστού νομοθετήματος. Στην Πάτρα λειτουργούσε γραμμή για Κέρκυρα και Παξούς. Πλέον λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δρομολογηθεί οι ρυθμίσεις για τη δημιουργία αεροδρομίων σε υδάτινες επιφάνειες και να περιληφθούν αυτά στο νομοσχέδιο του ΙΠΑΝ, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Για τη δημιουργία μάλιστα υδατοδρομίων ενδιαφέρονται μεταξύ άλλων Καναδοί επενδυτές, οι οποίοι προς ώρας αναμένουν να δημιουργηθεί το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο.